Λοιπόν, πώς θα προχωρήσουμε σε αυτήν τη γυναίκα, διαγνωστικά. Το ιστορικό. Το ιστορικό το πήραμε, το αναφέραμε μέχρι τώρα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να προσδιορίσουμε τον πόνο. Πότε ξεκίνησε, πότε εμφανίζεται, πού εντοπίζεται, όλα αυτά που ανέφερε ο κύριος Μητσογιάννης προηγουμένως. Πού ακτινοβολεί, αν έχει σχέση με κάποια άλλα, πόσο την επηρεάζει, γεγονότα. Λοιπόν, η κλινική εξέταση. Επίσης είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, στη γυναίκα αυτή την εξετάσαμε και γυναικολογικά. Είδαμε ότι δεν έχει κάποιες αλλοιώσεις στο δέρμα ή στους πλενογόνους στα γενετικά όργανα. Η ψηλάφιση του κόλπου ανέδειξε και πρέπει να το εντοπίσουμε αυτό το πράγμα, να δούμε αν έχει κάποια ευαισθησία και να κάνουμε ένα mapping του πόνου, έτσι, δηλαδή, μια χαρτογράφηση του πόνου. Είδαμε ότι έχει μια ευαισθησία στην πρόσθετη επιφάνεια του κόλπου. Το πιελικό της έδαφος είδαμε ότι είναι σε μία μόνιμη σύσπαση, δηλαδή είδαμε ότι ο τόνος του συχτήρα του ορθού είναι αυξημένος αρκετά. Είδαμε επίσης ότι τοποθετώντας το δάχτυλό μας, και ο γυναικολόγος, από ό,τι μου είπε, αν είμαστε τόσο καλοί και τη στείλουμε και σε ένα γυναικολόγο, είπε ότι έχει μια αυξημένη σύσπαση στο μέσο στον κόλπο. Επίσης δεν υπήρχαν κολπικά υγρά ή αίμα. Γενικά η ασθενή είναι σε μια κατάσταση έντονου στρες, ενώ η αδρή νευρολογική εξέταση που κάναμε, δηλαδή βολβοσυρακώδες αντανακλαστικό, αντανακλαστικό του ορθού, έλεγχος της αισθητικότητας στα ιερά δερματόμια και ικανότητα σύσπασης του σφιχτήρα του ορθού, φάνηκε να είναι φυσιολογική. Πέρα από αυτά τα δύο, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, τι θα κάνατε εσείς? Φιλαρολογική. Άλλο. Μια καινούργια γενική ουρολογική καλλιέργεια, λοιπόν, κυταρολογική, άλλες εξετάσεις, υπέρηχο, ιστεοσκόπηση. Μια καλλιέργεια ουρών, αλλά να ζητήσουμε να βγει θετική αν είναι πάνω από 10 στη τρίτη. Όπως είναι οι κυστίδες μερικές φορές στις γυναίκες, είναι και με χίλιες απικίες θετικές. Τα ψάχνετε και για ειδικότερα πέρα από τα γενικά. Ενδιαφέρον και για δύο. Χλαμίδια, μυκόπλασμα, ουρόπλασμα. Και χλαμίδια. Λοιπόν, μιλήσατε για γενική ούρων πολύ σωστά, για καλλιέργεια ούρων καθώς και λήψη ουρυθρικού και κολπικού επιχρήσματος, καθώς επίσης και κυταρολογική ούρων. Τα κάναμε όλα αυτά στη γυναίκα, ήταν αρνητικά. Επίσης, κάναμε και υπερηχογράφημα νεφρών ουροδόχου και ίσως δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια παθολογία ιδιαίτερη. Λοιπόν, συμπληρωματικά, τι μας λένε τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και της ICI, πέρα από αυτά εδώ τα οποία πολύ σωστά είπατε και συνιστώνται. Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο, το O'Leary Sand. Είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δυστυχώς δεν είναι μεταφρασμένο. Οπότε, ενώ συνιστάται στις αγγλόφωνες χώρες, εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, αυτό που ανέφερε ο κύριος Μητσογιάννης είναι το VAS scale, έτσι, που μετράμε τον πόνο. Καθώς επίσης και όπως πολύ σημαντικά, πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Μητσογιάννης προηγουμένως, είναι και ένα ημερολόγιο ούρησης. Λοιπόν, να ρωτήσουμε λίγο πώς συμπήρατε ημερολόγιο ούρησης στους ασθενείς που έχετε στο ιατρείο σας. Το VAS θα το χρησιμοποιούσατε? Όχι, βλέπω κεφάλια να κουνούνται. Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Είναι σημαντικό όμως να δούμε και πώς ανταποκρίνεται σε κάποια. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να δούμε πώς η ασθενής αξιολογεί τον πόνο της ή ο ασθενής αντίστοιχα στο προηγούμενο περιστατικό. Είναι πάντα ψηλό. Είναι πάντα ψηλό. Δεν είναι βέβαιος. Λοιπόν. Λοιπόν, στο ημερολόγιο ούρησης φάνηκε να έχει 14 με 17 ουρήσεις το 24ωρο, 3 με 5 φορές να σηκώνεται το βράδυ στις 3 μέρες αυτές και μια χαμηλή λειτουργική χωρητικότητα της κύστης. Όπως είπαμε προηγουμένως, η γυναίκα είχε περιορίσει την πρόσληψη υγρών, ήταν κάτω από το 1 λίτρο η ημερήσια πρόσληψη υγρών, 1,5 λίτρο, χωρίς να πίνει ούτε πολλούς καφέδες, ούτε τις τα είχαν πει και άλλοι πιο μπροστά. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε διαγνωστικά? Θα το κάνατε? Θα κάναμε μια ουρομετρία και έναν έλεγχο του υπολοιπόμενου σε αυτή τη γυναίκα? Λοιπόν, σύμφωνα με τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και της ICI, είναι προαιρετικό. Και για ποιο λόγο? Γιατί όλες αυτές εδώ οι μορφολογίες είναι από γυναίκες με αντίστοιχα συμπτώματα, με σύνδρομο χρόνιο κυστικού άλλους, όπως και αυτή εδώ, όπως και αυτή εδώ. Άρα ουσιαστικά δεν μας δίνει και πολλά στοιχεία. Εντάξει. Αυτό που ίσως θα εκτιμήσουμε είναι το υπολοιπόμενο. Έτσι. Αν δούμε μια γυναίκα που έχει πολύ μεγάλο υπολοιπόμενο, μιλάμε για πιθανή επίσκεψη. Έτσι ψάχνουμε να δούμε κάτι που δεν πάει καλά και έχει τόσο μεγάλο υπολοιπόμενο. Λοιπόν, θα κάναμε σε αυτή τη γυναίκα ουροδυναμικό έλεγχο? Μάλλον έχω δώσει την απάντηση από μόνος μου, έτσι. Λοιπόν, και εδώ πάλι είναι προαιρετικός ο ουροδυναμικός έλεγχος. Φαίνεται ότι μπορεί να μας δείξει κάποια ύπαρξη υπερδραστηριότητα, να μας δείξει την ύπαρξη υπερδραστηριότητα του εξωστήρα. Σε ένα ποσοστό 14% υπάρχει σε γυναίκες με σύνδρομο χρόνιου κυστικού άλγους.
Παλιότερα ήταν κριτήριο αποκλεισμού ουσιαστικά για αυτές τις γυναίκες για να μπουν στην κατηγορία της διάμεσης κυσίτιδας. Πλέον δεν ισχύει αυτό. Επίσης θα δείξει. Να ρωτήσω λίγο πάλι, συγγνώμη Θανάση. Πόσοι θα ξεκινούσατε ήδη θεραπεία, όπως ρωτήσαμε και στους άντρες αντίστοιχα, προτού κάνετε ουροδυναμικό και ουρονομετρία κτλ. Τι θεραπεία, δηλαδή διαφέρει από τον άντρα η κυρία αυτή. Αχα. Okay. Λοιπόν, μπορεί να μας δείξει επίσης μια υπεραισθητική κίστηση, το οποίο το βλέπουμε συχνά σε αυτές τις γυναίκες, ενώ η διατασιμότητα φαίνεται να είναι φυσιολογική. Λοιπόν, αυτούς τους ουροδυναμικούς δεν είναι από αυτή την κυρία, είναι από άλλες κυρίες, αλλά τους βάλαμε για να δείτε τα διαφορετικά pattern, τις διαφορετικές μορφολογίες, τις οποίες μπορούμε να δούμε σε δύο γυναίκες. Εδώ βλέπουμε μια ήπια τελική υπερδραστηριότητα με απώλεια ούρων. Εδώ βλέπουμε χωρίς τελική υπερδραστηριότητα. Θέλαμε να δείξουμε κάτι άλλο στο προηγούμενο ουροδυναμικό, ότι έχει υποσυστολία ο εξωστήρας της και ουρεί με την κοιλιά η κυρία αυτή. Εδώ ναι, το λέμε και σε επόμενη. Εδώ έχουμε μια τελική υπερλειτουργία, αλλά έχουμε μια αποφρακτική ούρηση με αρκετά υψηλές πιέσεις κατά τη διάρκεια της ούρησης. Αυτή είναι μια κυρία πάλι η οποία προχωρήσαμε σε κυσθεοσκόπηση λόγω της αποφρακτικής αυτής ούρησης και κάναμε και κυτερολογική. Και η κυτερολογική έδειξε κυταρική ατυπία. Και μετά πήγαμε σε βιοψιακή στις. Είναι πολύ πρόσφατο το περιστατικό. Δεν ξέρουμε ακόμη την απάντηση. Λοιπόν, και εδώ είναι μια κυρία η οποία έχει μια έντονη υπολειτουργική κίστη, χωρίς να υπάρχει κάποια υπερδραστηριότητα, αλλά με αυξημένη χωρητικότητα γύρω στα 440 ml. Δηλαδή, βλέπουμε και πάλι ότι ο ουροδυναμικός έλεγχος δεν μπορεί να μας δώσει ειδικά στοιχεία για μια τέτοια γυναίκα. Εντάξει, με γυναίκα που αναφέρει ένα σύνδρομο επώδυνης κίστης. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Παρακαλώ. Εάν βρει, ας πούμε, υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα, αποκλείει πλέον τη διάμεση κίστη, δεν είναι ή όχι. Όχι. Πλέον λένε όχι. Γιατί αυτό που σου είπα, ότι σε ένα 14% μπορεί να συνυπάρχει. Λοιπόν, νευρολογική εξέταση. Κάναμε στην Ανδρή, επειδή είπαμε άντε να την ψάξουμε εγώ πιο καλά, να τη στείλουμε σε έναν νευρολόγο και η νευρολογική εξέταση από έναν νευρολόγο ήταν φυσιολογική. Η γυναίκα επίσης έκανε και μαγνητική άνω-κάτω κοιλίας και πίσω περί τον αϊκού χώρου για να αποκλείσουμε κάποια πάθηση από, από το γενετικό σύστημα και το κατωτεροποιητικό. Εσείς θα δίνατε τουλάχιστον αξονική σε αυτή τη γυναίκα για να αποκλείσετε κάτι? Σε καμία περίπτωση, ούτε MRI, τίποτα. Λίγο στο μικρόφωνο. Παρακαλώ, ναι. MRI ναι, αλλά όχι πιέλου. Τι MRI θα δει. Υποπτευόμενη μια πολλαπλή κλήρυνση ή κάποια νευρολογική νόσο για να αποκλείσουμε κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό θα το έπρεπε να το δείξει η νευρολογική εξέταση. Αλλά η νευρολόγος μας είπε ότι δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, συνήθως η ένδειξη παίρνει από την νευρολογική. Πιέλου δεν νομίζω. Κύριε Ζαμετζόγλου. Απλώς για τη μαγνητική ελάσσονος πιέλου. Είναι σε περιστατικό, ακτινοβολημένο βέβαια, το οποίο χρειάστηκε γιατί ακριβώς έχει έντονη δυσουρία και επίξεις και όλα. Δεν έχει ξεκαθαριστεί να είναι διάμεση κυστήτητα, είναι ίσως πεδακτινική, αν και είναι με 10 χρόνια μετά. Τέλος πάντων, χρειάστηκε, δόθηκε χωρίς κάποιο ιδιαίτερο έδωρο, εντάξει. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι εξετάσεις φτάνουμε να τις δώσουμε, γιατί έτσι όπως τίθεται ο ορισμός του συνδρόμου του χρόνου κυστικού άγους, πρέπει να αποκλείσουμε άλλα γενετσιουργά αίτια. Δηλαδή, ουσιαστικά έτσι όπως μας τα βάζει πλέον τα κριτήρια αυτά η ΕΣΥΚ, πρέπει, αυτή είναι η εταιρεία για τη διάμεση κυστήτητα, το παλιό της το όνομα, εντάξει, πρέπει να αποκλείσουμε όλα τα άλλα αίτια. Πιθανά αίτια, πιθανές γενεσιουργίες αιτίες. Λοιπόν, και κυστεοσκόπηση. Όπως υπάρχει πάλι μια ερώτηση πάλι το κρατήριο. Για τη μαγνητική. Σε μια γυναίκα η οποία θα έρθει με μια ανώδυνη επίσχεση, να κάνει μια μαγνητική, μήπως έχει κανέναν όγκο κάτι. Αλλά τι έβριμα θα μπορούσαμε να έχουμε για ένα frequency urgency syndrome. Η MRI να μας δείξει ποια νόσο που θα το προκαλέσει. Δεν μιλάμε για σύνδρομο ουρίας ή υπερλειτουργικής κύστης. Μιλάμε για μια πάθηση γυναικολογική, έναν όγκο γυναικολογικό. Είστε σίγουροι ότι κάνοντας υπέρυθρο εσείς έχετε αποκλείσει το κάποιο όγκο. Θα δείτε ο γυναικολόγος. Ναι. Ο γυναικολόγος όμως, εντάξει, είναι υπέρυχο, μπορεί να δώσει και μια μαγνητική. Νομίζω ότι υπέρυχος για το γυναικολογικά τουλάχιστον υπέρυχος είναι. Ναι.
Δεν ξέρω τις ευαισθησίες και τις ειδικότητες των γυναικολογικών υπηρεσιών, σαφέστατα είναι υψηλές, αλλά πιστεύω ότι πολλές φορές εγώ βλέπω τουλάχιστον από την πρακτική και τους γυναικολόγους και μιλάμε για τα οικολογικά περιστατικά τα οποία είναι διαγνωσμένα, δίνουν και μια μαγνητική και κάνουν ένα πλήρη έργο. Την περιλαμβάνουν δηλαδή τα guidelines στην MRI. Ναι, υπάρχει. Σαν μία μέσα στην πιθανή διαγνωστική προσέγγιση, ας πούμε, υπάρχει και η μαγνητική άνω κάτω χιλίας και όπως περί το νέο. Και στεροσκόπηση πόσο θα κάνατε? Περισσότερη. Υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο θα κάνετε την κυστεροσκόπηση αυτή τη γυναίκα, θα κάνετε απλή κυστεροσκόπηση ή κάτι άλλο? Κύριε Βουλγαρή. Θα προσπαθήσαμε να διαγνώσουμε κυστεροσκοπικά τη διάμεση κυστήτιδα και το σύνδρομο υπότινης κύστης με υπερδιάτσαση της κύστης για να δούμε αν θα υπάρξουν οι χαρακτηριστικές στικτές αιμορραγίες μετά και τυχαίες βιοψίες για να δούμε αν υπάρχει ιστοδοϊκή διάγνωση. Θα κάνατε κάποια κυστεροσκόπηση πρώτα-πρώτα για να αποκλείσετε κάποια κακοήθεια ή για να βάλετε... Στον ίδιο χρόνο μπορεί να γίνει. Οι υπόλοιποι. Για ποιο λόγο θα κάνετε την κυστεροσκόπηση? Περισσότερο για να αποκλείσετε κάτι ουρολογικό ή για να βάλετε διάγνωση συνδρόμου κυστικού άλγους? Και τα δύο. Σε αυτή τη γυναίκα, στην διάμεση κυστήτιδα στο Painful Bladder Syndrome, το κυρίαρχο σύμπτωμα είναι ο πόνος. Η γυναίκα δεν πηγαίνει στο τουαλέτα επειδή έχει έπειξη για ούρηση, πηγαίνει γιατί πονάει. Αυτή έχει έπειξη για ούρηση. Έχει εμένους έπειξη για ούρηση. Στο ναι, Painful Bladder Syndrome, ο κυρίαρχο είναι ο πόνος. Ναι, είναι ο πόνος το βασικό, αλλά πόνο. Είναι και ένα σύμπτωμα από το κάτω ερωπητικό. Η συγκεκριμένη γυναίκα έχει εμένους έπειξη. Συμφωνώ. Τώρα, μια κυστεροσκόπηση αυτή τη γυναίκα θα κάνεις μια εύκαμπτη κυστεροσκόπηση, μπας και βρεις τίποτα, γιατί ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα την κάνεις. Και τουλάχιστον αυτή είναι η πρακτική που εγώ ακολουθήσω μέχρι τώρα. Κάνεις μήπως και βρεις τίποτα που συνήθως δεν βρίσκεις απολύτως τίποτα. Κυστεροσκόπηση, αν την πάρουμε cost effective, δεν πρέπει να γίνεται, αλλά θα την κάνεις γιατί έχεις και έναν άρρωστο που δεν μπορεί να του προσφέρεις πολλά στη τελική ανάλυση. Οπότε λες, ας τι κάνω. Αλλά σε αυτή την άρρωστη, για να την πάω στο χειρουργείο με αναισθησία και να δω το waterfall, το bleeding, δεν νομίζω, δύσκολα. Λοιπόν, η κυστεροσκόπηση είναι τα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Αποστολίδης προηγουμένως. Πρέπει να γίνεται. Εντάξει, είναι απαραίτητη προκειμένου να τεθεί η διάγνωση του συνδρόμου χρόνιου κυστικού άλγους. Πέρα από τη συμπτωματολογία, δηλαδή πλέον όταν θέλουμε να θέσουμε την διάγνωση, πρέπει να κάνουμε κυστεροσκόπηση. Πρέπει να γίνει υπογενική αναισθησία. Πρέπει σε ένα ύψος 80 με 100 εκατοστά πάνω από το επίπεδο της ειδικής σύνθεσης και λέει να κάνουμε πλήρωση με γλυκίνη προκειμένου. Εάν βρούμε κάτι, ίσως να κάνουμε και ηλεκτροκαυτηριασμό. Εντάξει, κάνουμε κυστεροσκόπηση κατά την πρώτη πλήρωση, κατά τη διάρκεια τη πλήρωση. Εντάξει, ενώ διατηρούμε την υδροδιάταση για 3 λεπτά και ακολούθως σκενώνουμε την κύστη και επαναλαμβάνουμε την κυστεροσκόπηση εκ νέου. Λοιπόν, ποια είναι τα πιθανά ευρήματα που μπορούμε να έχουμε κατά τη διάρκεια μια κυστεροσκόπηση με υδροδιάταση? Όπως ανέφερε ο κύριος Βούλγαρης, έτσι, αυτές τις αιμορραγικές πετέχειες, τις στιχτές αιμορραγίες. Επίσης, τις βλάβες του Χάνερ. Πλέον υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που λέγαμε έλκη του Χάνερ. Δεν χρησιμοποιείται πλέον ο όρος έλκη του Χάνερ, πλέον μιλάμε για βλάβες του Χάνερ. Ενώ κατά τη διάρκεια της κυστεροσκόπησης μπορούμε να αποκλείσουμε το CIS ή κάποιον θυλώδες όγκο της ουροδόχου κύστης. Λοιπόν, έχουμε όντως αυτές, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται αυτή την εικόνα των αιμορραγικών πετεχιών. Και οι αιμορραγικές αυτές πετέχειες έχουν ταξινομηθεί μάλιστα. Και υπάρχει εδώ αυτή η ταξινόμηση. Λοιπόν, ότι grade 0 όταν έχουμε ένα φυσιολογικό ουροθύλιο, όταν έχουμε grade 1 όταν έχουμε τουλάχιστον πετέχεια σε δύο διαφορετικά τεταρτημόρια της ουροδόχου κύστης, grade 2 όταν έχουμε μεγάλη υποβλενογόνια αιμορραγία, grade 3 όταν έχουμε διάχυτη βλενογόνια αιμορραγία και grade 4 όταν έχουμε λύση στη συνέχεια του βλενογόνου με ή χωρίς αιμορραγία. Είναι πολύ σημαντικό γιατί στην ταξινόμηση θα δούμε παρακάτω ότι χρησιμοποιούμε και αξιολογούμε ότι είναι πάνω από grade 2. Επίσης, ποια άλλα ερωτήματα μπορεί να έχουμε? Είπαμε αυτές τις βλάβες του Χάνερ, οι οποίες ουσιαστικά μπορεί αρχικά κατά την ένταξη της κυστεροσκόπησης να είναι εντοπισμένες σε ξέρυθρες περιοχές, οι οποίες όμως όσο θα προχωράει η κυστεροσκόπηση, τελικά μπορεί να έχουμε λύση της συνέχειας του βλενογόνου της κύστης και τελικά να έχουμε αυτές τις αιμορραγικές, τις πετεχιώδεις αιμορραγίες, ενώ τέλος μπορεί να αναπτυχθούν και ένα πομφολιγώδες είδημα στην περιοχή αυτή που υπήρχε η βλάβη. Θα πάρουμε βιοψίες και με ποιο τρόπο από αυτήν την ασθενή? Αν βλέπατε αυτές τις βλάβες, θα τις θεωρούσατε, θα τις ταξινομούσατε κάπως? Δηλαδή, θα παίρνατε βιοψία ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από το αν είναι σύνδρομο διάμεσης επώδυνης ουροδόχου κύστης ή χρόνου κυστικού άλογους κτλ. Αυτές οι εικόνες
Σας βάζουν σε υποψία για κάτι άλλο. Ναι, ο κύριος. Από εμπειρία που έχω, έχω από βιοψία λόγω ερυθρότητας του τριγώνου, έχω, μου έχουν έρθει τρεις φορές απάντηση η οζυνοφιλική κυστίτιδα. Μάλιστα. Άλλοι συνάδελφοι. Κύριε οικονόμου. Λοιπόν, όντως πρέπει να πάρουμε βιοψίες από την ουροδόχο κύστη, γιατί ουσιαστικά είναι το δεύτερο κριτήριο προκειμένου να ταξινομήσουμε και να διαγνώσουμε την ουροδόχο κύστη, τουλάχιστον να τη χρησιμοποιήσουμε στην ταξινόμηση. Γεμίζουμε την ουροδόχο κύστη κατά 50%, πρέπει οι βιοψίες μας αυτές να είναι αρκετά βαθιές ώστε να πάρουμε και μυϊκό χιτώνα. Παίρνουμε τουλάχιστον τρία βιοψίες από τρία διαφορετικά σημεία, από το δεξίο πλάγιο, το αριστερό πλάγιο και το θόλο, ενώ επίσης πρέπει να πάρουμε και από περιοχές οι οποίες μας φαίνονται ύποπτες. Το παρασκεύασμα τοποθετείται σε φορμόλι, ενώ ζητάμε από τον παθολόγο ανατόμο να μας προσδιορίσει την ύπαρξη μας των κυττάρων τόσο στο επιθήλιο, τόσο στο χώριο, όσο και στο μυϊκό χιτώνα. Όλα αυτά είναι τα κριτήρια της ΕΣΥΚ, έτσι όπως έχουν δημοσιευθεί από το 2004. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, εδώ φαίνεται η ταξινόμηση των διαφόρων τύπων του συνδρόμου του χρόνιου κυστικού άλγους με βάση τα ευρήματα που έχουμε από την κυστεοσκόπηση και με βάση τα ευρήματα που έχουμε από τη βιοψία. Προφανώς αυτές οι βιοψίες χρησιμοποιούνται και για παθολογοανατομική εξέταση, βέβαια, έτσι δεν είναι? Ναι. Πέρα από τη την διάγνωση του συνδρόμου κυστικού άλγους, χρησιμοποιούνται και για την αποκλεισμό του οτιδήποτε άλλο, έτσι? Ναι, CIS, οτιδήποτε άλλο. Το είπαμε και πριν. Κοιτάξτε, εδώ τώρα αυτή η ταξινόμηση ουσιαστικά ο σκοπός που είναι για να υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ μας, έτσι όπως τέθηκε, και για να υπάρχει και ένα, κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσει και στην διενέργεια διαφόρων μελετών. Έτσι, το χ σημαίνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί, το ένα σημαίνει ότι είναι φυσιολογική η κυστοσκόπηση με υδροδιάταση, το δύο ότι έχουμε αυτές τις πετέχειες και το τρία ότι υπάρχουν λύσεις βλάβης του βλενογόνου κατά Χάνετ. Εντάξει, ενώ αντίστοιχα πάλι για την βιοψία δεν έχει γίνει, αν είναι φυσιολογική, αν υπάρχουν μη ξεκάθαρα αποτελέσματα, ενώ αν είναι θετική, παίρνει βαθμό 3. Άλλα τεστ τα οποία μπορεί να κάνουμε. Το τεστ του χλωριούχου καλίου, το οποίο όμως έχει αρκετά υψηλά ποσοστά ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων, αλλά και ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, ενώ υπάρχει και αυτό το τεστ του αντιπολαπλασιαστικού παράγοντα στα ούρα, τα οποία όμως αυτά έχει αξιολογηθεί σε μία μόνο μελέτη και ουσιαστικά ακόμα είναι πολύ δύσκολο και να το βρούμε και να το κάνουμε, δεν διατίθεται στην αγορά.